Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Κυρία Σιμοπούλου, εγώ είμαι, η ομιλία μου είναι ο πριν. Ακριβώς. Κυρία Κομνηνού μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει ένα θέμα που αφορά τις ενδείξεις της κρυοσυντήρησης των οαρίων σε σχέση με τα αυτοάνοσα νοσήματα. Σε όσους δεν είναι τόσο familiar με την έννοια της κρυοσυντήρησης των οαρίων, φωτογραφικά θα έλεγα ότι με ένα τίτλο ότι είναι ουσιαστικά η δυνατότητα διατήρησης γονιμότητας του χρόνου. Είναι διτή η χρησιμότητα της κρυοσυντήρησης οαρίων. Είναι είτε για κοινωνικούς λόγους, που οι καλοί συνάδελφοι που έχω στα αριστερά μου έχουν κοπιάσει όλα αυτά τα χρόνια να το φέρουν στο προσκήνιο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να ευαισθητοποιήσουν τον γυναικείο πληθυσμό ώστε να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν το οθικικό τους δυναμικό στο βέλτιστο βαθμό, είτε για ιατρικούς λόγους, βάζοντας στην προμετωπίδα τα αυτοάνοσα νοσήματα, τα οποία ένας από τους παράγοντες υπογονιμότητας είναι η ηλικία, η πρώιμη έκπτωση της οθικής λειτουργίας και όπως θα σας αναπτύξω στην ομιλία μου, αυτά συνδέονται απολύτως μεταξύ τους. Οι γυναίκες που δυστυχώς έχουν ένα ιστορικό καρκίνου και η κρυοσυντήρηση των οαρίων τους ή των εμβρίων, αν υπάρχει σύντροφος, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ένα πολύ κλειστό χρονικό παράθυρο πριν ξεκινήσουν τις μεταγχειρητικές θεραπείες και ουσιαστικά καταστραφούν ή απενεργοποιήσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τις οθήκες, η ενδομητρίωση και η παχυσαρκία. Από πλευράς μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ένας από τους λόγους που χρησιμοποιεί την κρυοσυντήρηση οαρίων είναι όταν έχουμε ένα πλεόνασμα εμβρίων από μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης ή αν ανακαλύπτουμε ότι στην προσπάθεια αυτή το ενδομήτριο, με βάση περιχογραφικούς δείκτες, θεωρούμε ότι είναι ακατάλληλο για να δεχθεί τα έμβρια αυτά. Η σεπείρωση των παραπάνω έγινε μια τροποποίηση του νόμου τον Ιούλιο του 2022 της κυβέρνησης, τροποποίηση του νόμου του 3305-2005, όπου πλέον, με μία φράση μόνο, η γυναίκα καθίσταται πλέον πλήρως κυρίαρχη του γενικητού του υλικού, το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται στη ζωή της, ορίζοντας ουσιαστικά το μέλλον της, χωρίς να εξαρτάται από τον present partner, έτσι, ή τον πρώην, ή αν δεν υπάρχει κανένας. Τα αυτοάνοσα νοσήματα, απλώς επιγραμματικά τα αναφέρω, όχι με την σειρά σοβαρότητας, αλλά συχνότητος που ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους. Η αυτοάνωση θυροειδίτιδα, ο ερυθυματώδης λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο και λιγότερο η αγγελοεπίπεδη ονδυλέτερη νόσο Ζόκραν και νόσο Πέχτσετ. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την έννοια της κρυοσυντήρησης των οθήκων, χρειαζόμαστε ορισμένους δείκτες, οι οποίες θα μας αναγκάσουν να ευαισθητοποιήσουμε τη γυναίκα ή το ζευγάρι ότι θα πρέπει να αποφασίσει να μπει σε ένα πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με στόχο αυτό. Οι δείκτες του οθικικού δυναμικού είναι βασικά οι αυστηροί δείκτες, είναι δύο. Είναι η αντιμυλέρωση ορμόνη, μια ορμόνη που εκλείεται από τα κοκκόδη κύτταρα της οθήκης. Επιγραμματικά, ότι είναι πάνω από 2,2, μην σας κουράζω και τέτοια ώρα με νούμερα, θεωρείται φυσιολογικό. Ό,τι είναι κάτω από 1,1 θεωρείται χαμηλό και κάτω από 1 θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό. Η AFC, το AFC μάλλον, είναι το λεγόμενο anthrax follicle count. Αυτός είναι ένας επιρχογραφικός δείκτης, όπου μετράμε το άθροισμα των οθυλακίων από 3 έως 5 χιλιοστά, που βλέπουμε στις οθήκες. Ό,τι είναι κάτω από 5 αθρηστικά, σε απόλυτους αριθμούς, θεωρείται χαμηλός, άρα περιμένουμε ένα χαμηλό οθικικό δυναμικό, μέτριος από 6 έως 9 και υψηλός πάνω από 10 έως 15. Πάνω από 15 είναι εξαιρετικά υψηλός. Η FSH και η στραδιόλη παραδοσιακά ήταν ένας δείκτης και χρησιμοποιώ παρατατικό για όριστο, γιατί πλέον είναι ένας δείκτης στον οποίο δεν τον πολύ εμπιστευόμαστε, ιδίως στις γυναίκες που βρίσκονται στο μετέχμιο της πρώιμης οθικικής ανεπάρκειας, κάνει αυτό το που λέμε fluctuating, δηλαδή ένα μήνα μπορεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτικός, σε ένα άλλο μπορεί
να φαίνεται φυσιολογικός, πάντοτε όμως μόνη της η FSH δεν λέει τίποτα. Πρέπει να ελέγχεται και η στραδιόλη, διότι μπορεί να είναι πλασματικά φυσιολογική με το αρνητικό feedback. Επίσης, να το πούμε αυτό, ότι ο γυναικολόγος ή ο κοινός γυναικολόγος, ο γυναικολόγος ο οποίος δεν είναι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γενικότερα, πρέπει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Ακόμα και αν βλέπει αυτό το fluctuating, πρέπει να είναι ένα καλό καμπανάκι για να ευαισθητοποιήσει τη γυναίκα να τη σπρώξει προς τους γιατρούς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι άλλοι δύο δείκτες που έχω γράψει παρακάτω είναι δείκτες οθικικής απόκρισης ή οθικικού δυναμικού, που όμως περνάνε μέσα από μια προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το FORT, όπως λέμε, το follicular output rate, είναι ο αριθμός των οθυλακίων που βλέπουμε περιχογραφικά την ημέρα που κάνουμε την ένεση ορίμανσης, όπως λέμε, επί 100 διά του άντρα follicle count. Το FOI είναι το follicle oocyte index, που είναι η εικόνα που βλέπαμε των οθυλακίων την ημέρα του triggering με τα οάρια τα οποία παίρνουμε την ημέρα της οληψίας. Οι ενδείξεις λοιπόν της κρυοσυντήρησης των οάριων, θα προσπαθήσω να είμαι, δεν θέλω να επεκταθώ για να είμαι απολύτως αυτό το οποίο μου ζήτησε η κυρία Κομνήμου. Ξεκινά από ένα ιατρικό ιστορικό. Αν δεν πάρει κανείς ένα σωστό ιατρικό ιστορικό από τη γυναίκα, δεν θα φτάσει στα αυτοάνωσα νοσήματα. Ο έλεγχος των δικτών του οθηκικού δυναμικού, η ευαισθητοποίηση της γυναίκας, ορίζουν στην ουσία το τι θα κάνουμε εμείς μετά. Επιγραμματικά, στο 90% της δικής μας δράσης, τα πρωτόκολλα διέγερσης είναι generates ανταγωνιστές, είναι πολύ φιλικά, γιατί η γυναίκα το ξεκινάει με το που αδιαθετεί και εντός δεκαημέρου ουσιαστικά το έχει ολοκληρώσει. Είτε αν διειδούμε ότι οι δείκτες οδικικού δυναμικού είναι εξαιρετικά χαμηλοί, δεν θα προτείνουμε κάτι τέτοιο, αλλά θα πάμε σε μια ήπια διέγερση, ηπιότερη διέγερση, χωρίς να χρειάζεται να βομβαρδίζεται η γυναίκα από γονατοτροπίνες. Και στη μεν κρυοσυντήρηση οαρίων, η ιστορία θα τελειώσει την ημέρα της οληψίας, όπου το team του Γιάννη θα μας ενημερώσει μία ώρα αργότερα από την οληψία πόσα όριμα οάρια μετάφασης 2 καταψύχουμε. Ή εάν είναι κρυοσυντήρηση εμβρίων, προέλθει από την καλλιέργεια των εμβρίων, θα περάσει το cleavage stage, θα φτάσει στο στάδιο της βλαστοκίστης και θα καταψυχθούν και στη μία και στην άλλη περίπτωση με το λεγόμενο vitrification, που είναι η ταχεία κατάψυξη ή κρυσταλλοποίηση ή αλλοποίηση, όπως κατά το ελληνικότερο. Ξεκινώντας από την αυτοάνωση θυροειδίτιδα, ξεκινάω από τα πιο συχνά, είναι το 10% των γυναικών, αυτό είναι στοιχεία που πήρα από μία, θα έρθω σε αυτό που είπε η κυρία Σιμοπούλου, η δρόσα κυριολεκτικά, όπως και εσείς, να βρούμε μεταναλύσεις. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες μελέτες είναι των μερικών δεκάδων περιστατικών, και η μετανάλυση αυτή ήταν μια 20ετής μετανάλυση που απευθυνόταν, όσο και να μας φαίνεται, παρά στους ρευματολόγους παρά στους γυναικολόγους. Η αυτοάνωση θυροειδίτιδα αποτελεί το 10%, ανεβρίσκει στο 10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Έχει ενοχοποιηθεί για την πρώιμη οθηκική αν υπάρχει και ενδομητρίωση. Επίσης, συσχετίζεται με την απώλεια κύησης. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός δεν είναι τόσο καθαρός, αλλά μία ένδειξη είναι ότι τα αντισώματα, τα αντιθυρεωτικά αντισώματα επενεργούν στο οθικικό παρέγγυμα. Η δε χρήση της λεβοθυροξίνης, ενώ είναι μία θεραπεία εκλογής για την αυτοάνωση θυροειδίτιδα, δεν βοηθάει απαραίτητα στην αποτροπή της απώλειας μιας κύησης, και οι ρευματολόγοι, κατά κάποιο τρόπο, που είναι άνθρωποι που είναι πολύ familiar με την ανοσολογία, άρα και σε εμάς που ασχολούμαστε με την ανοσολογία της αναπαραγωγής, καταλαβαίνουμε και έχουμε την ίδια περίπου κοινή γλώσσα. Η ανοσοθεραπεία ίσως είναι το μέλλον. Επίσης, βρέθηκε ότι στον πληθυσμό γυναικών με αυτοάνωση θυροειδίτιδα βρέθηκε η AMI και η AFC, αν μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ αυτά τα abbreviations για να μπορώ να κινούμε λίγο πιο γρήγορα, χαμηλή και στις δύο περιπτώσεις. Όμως, η πρώιμη οθηκική έκπτωση ενοχοποιούσε τα αντιθυρεωτικά αντισώματα όταν η TSH ήταν πάνω
από 2,5 microunits. Η σύσταση της ΕΣΡΕ είναι οι γυναίκες με πρώιμη οθικική ανεπάρκεια να ελέγχονται υποχρεωτικά για αντιθυρεωτικά αντισώματα. Μάλιστα, για τους εμβριολόγους, η σύσταση είναι να χρησιμοποιείται ίξι ως μέθοδος γονιμοποίησης των οάριων. Εις επίρρωση των παραπάνω, στην ίδια μεγάλη μετανάλυση 20 ετίας, οι γυναίκες που είχαν θετικά αντιθυρεωτικά αντισώματα και μεγαλύτερες δόσεις γονάδοτροπινών πήραν, είχαν χαμηλότερα επίπεδα εστραδιόλης και είχαν χαμηλότερο αριθμό συλλεγόμενων όριμων οκυτάρων. Μία έξυπνη μελέτη που παρουσιάστηκε το 2015 έδειξε το εξής. Οι γυναίκες οι οποίες είχαν οθικικό δυναμικό χαμηλό και κατ' επέκταση είχαν μία φτωχή οθικική απόκριση, τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα δεν έπαιζαν τόσο μεγάλη συμπτωματολογία, δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία, συγγνώμη. Οι γυναίκες όμως που είχαν υψηλή άμμη και είχαν μία χαμηλότερη από το αναμενόμενο απόκριση, εκεί τα αντιθυρεοειδικά αντισώματα είχαν τη σημασία τους. Είναι αυτό το οποίο είπε και η κυρία Σιμοπούλου, είναι το λεγόμενο suboptimal. Δηλαδή, είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα κλινικά πριν ξεκινήσει η προσπάθεια. Δόθηκε ίσως μια αγωγή πολύ πιο συντηρητική, με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα να είναι φτωχότερο το αναμενόμενο. Στον ερυθυματώδη λύκο, είναι φάρμακα που προφανώς δεν θέλω να σας κουράσω. Η κυκλοφοσφαμίδη είναι το φάρμακο το οποίο ενοχοποιείται για πολλά και διάφορα. Η αζωθιοπρίνη, η υδροχλωροκίνη, τα κορτικοστεροειδή και η μικοφενολέιτ μοφετήλ που το βρήκα ως πολλά υποσχόμενο και με λιγότερες παρενέργειες όσον αφορά την συμπεριφορά έναντι των οθικών. Η αναδρομική μελέτη, η μετανάλυση που έγινε και εδώ, τα αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα. Προσπαθώντας να μην σας μπερδέψω, αλλά περισσότερο να βοηθήσω στην προσέγγιση, μας έδειχνε ότι υπήρχε μειωμένη άμμη, αλλά η στατιστική σημαντικότητα της μειωμένης άμμη είχε σχέση με τη διάρκεια της θεραπείας και την εναλλαγή των φαρμάκων. Επίσης, είχε σημασία αν υπήρχε superopposing, ύπαρξη αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Ο πληθυσμός στον οποίο ανιχνεύθηκε ερυθυματώδης λύκος είναι περίπου 1,5% του υπογόνιμου πληθυσμού. Παρατηρήθηκε ότι η όποια επίπτωση της κυκλοφοσφαμίδης, που είναι το φάρμακο με τις σοβαρότερες παρενέργειες, είναι αθρηστικό. Η πρώιμη έκπτωση οθικής λειτουργίας είναι σημαντική. Εμφανίζει τα προβλήματα λόγω της ίνωσης του οθικικού παρεχρήματος και της καταστροφής κοκκοδών κυτάρων. Μία λύση είναι να χρησιμοποιείτε GNRS ανάλογο για την προστασία του οθικικού παρεχρήματος και να εκμεταλλεύετε κανείς τα χρονικά διαστήματα ελεύθερα θεραπείας και συμπτωμάτων. Η άμμη μπορεί να μην επηρεάζεται σημαντικά όταν η δοσολογία της θεραπευτικής αγωγής είναι χαμηλή και το φάρμακο είναι λιγότερο κυταροτοξικό. Δεν βρήκα data όσον αφορά την ποιότητα των εμβρίων και θα χαρώ πολύ αν η επόμενη ομιλήτρια της δόσης της κυτάλη βρει κάτι περισσότερο. Η άμμη φάνηκε να επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά όταν τα παραπάνω δεν συμβαίνουν. Επίσης, σε μια άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε μόλις φέτος, έδειξε, γι' αυτό μιλάω και αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, έδειξε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην ποιότητα των εμβρίων, του αριθμού των συλλεγόμενων εμβρίων, της ποιότητας των βλαστοκίστεων, του implantation rate και το clinical pregnancy rate. Στο γράφημα δε που σας παρουσιάζω, μετά από 5 ευρεομεταφορές, το ποσοστό του αθρηστικού ποσοστού κοιήσεως, αυτό λέμε accumulating live birth rate, βλέπουμε να κάνει ένα hovering σε αυτά τα ποσοστά που είναι με την κόκκινη γραμμή. Στη ρευματοειδή αθρίτιδα,
Μία μελέτη που παρουσιάστηκε το 2013 βρήκα ότι η μεταβολή της άμμη έχει μια φθήνουσα πορεία με την ηλικία. Okay, αυτό είναι λογικό. Οι γυναίκες σε σχέση με το control group έδειχνε ότι είχαν ένα low fecundability, δηλαδή το ποσοστό σε τέκνων που αποκτούσαν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην ομάδα των γυναικών με ρεματοειδή εθέλοντα ήταν χαμηλότερο. Και η μεθοτρεξάτη ως φάρμακο εκλογής δεν επιβαρύνει σημαντικά την άμμη, παρά μόνο όταν η θεραπεία αυτή ξεπερνάει τους 6 μήνες. Εις επίρρωση των παραπάνω, στο γράφημα αυτό φαίνεται ακριβώς ότι δεν φαίνεται σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της άμμη σε σχέση με των γυναικών με ρεματοειδή εθέλοντα σε σχέση με το control group. Επίσης, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στη Γαλλία από την Esquire μελέτη κοόρτης έδειξε ότι η άμμη, ναι, επηρεαζόταν με την πάροδο του χρόνου, όμως δεν ήταν τόσο συνδεδεμένη η πτώση αυτή με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στη ρευματοειδή αθρίτιδα, όσο με τη βαρύτητα της νόσου. Στο σύνδρομο Ζόγκρεν, μια έρημη και μονάχη μελέτη, η οποία ήταν και preliminary κιόλας, έδειξε να συσχετίζεται με χαμηλή άμμη και AFC. Η αυτοάνωση θυλακίτιδα που τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα από τον Λαμάρκα, η οποία ουσιαστικά την παρέτησε για ποιο λόγο. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός, είναι η ανοσοαπόκριση που συμβαίνει στο επίπεδο των οθικών, είναι ουσιαστικά η προ-inflammatory status το οποίο παρουσιάζεται, δηλαδή η διείσδυση των NK κυττάρων στα κύτταρα της θήκης, η παρουσία των ελτερλευκινών 1 και 6, η διαταραχή των τεφρεγγιουταλτόρι με τον πληθυσμό TAF-17, η παρουσία υψηλών TNF, τερφερόνης γάμα, δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση και ένα περιβάλλον για τις οθήκες αρνητικό. Το παρουσίασα γι' αυτό και μόνο το λόγο. Το αντιφυσφολιπητικό σύνδρομο το οποίο ανέφερε η κυρία Σημοπούλου είναι γνωστό για αυτά τα 4 που ανέφερε και η ίδια. Αποτελεί παράγοντα μείωση του οθικικού δυναμικού. Σε μια μελέτη επίσης, μια μεταανάλυση που παρουσιάστηκε το 2014, έδειξε να συμβαίνει, να επηρεάζει τους δείκτες οθικικού δυναμικού και την AFC και την άμμη. Όμως, μια άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα, το 2019, έδειξε αυτό ακριβώς που σας είπε και η κυρία Σημοπούλου, και η άμμη συνδέεται με αντιφοσφολικό σύνδρομο όταν είναι αρκετά σοβαρά τα clinical complications, όχι το αντιφοσφολικό σύνδρομο per se. Η αγγυλοεπιπτική σπονδυλίτρα έδειξε και αυτή μια πολύ πρόσφατη μελέτη ότι συνδέεται και αυτή με χαμηλή άμμη και AFC. Και όπως βλέπετε, σε όλες αυτές τις μελέτες, η μέτρηση της FSH και της στραδιόλης δεν έδειξε να επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν είναι reliable enough για να την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ως γιατροί της που βοηθούμε σε αναπαραγωγής. Επίσης, στα περιστατικά που υπήρχαν αντιπυρηνικά αντισώματα, κοιτάξτε, ότι δεν βρέθηκε στατιστική διαφορά όσον αφορά ούτε τον αριθμό των συλλεγόμενων οκυτάρων, ούτε με τον αριθμό των εμβρίων, της καλής ποιότητας εμβρίων και top quality εμβρίων. Υπήρχε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά και στη βιοχημική κοίηση και στα ποσοστά clinical pregnancy rate και στο implantation rate και στο pregnancy loss. Γιατί σε όλους μας αρέσουν τα guidelines, από το Κολέγιο το Αμερικανικό των Ρευματολόγων, δημοσιεύτηκε το 2020, να μην ξεχνάμε και τους αρσενικούς, που πάσχουν από την ίδια νόσο, η σύσταση είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο η χορήγηση τεστοστερόνης στους άνδρες αυτούς. Είναι προτιμότερο πριν ξεκινήσουν μια θεραπεία με κυκλοφοσφαμίδη να καταψύξουν σπέρμα, πριν μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, πλην της κυκλοφοσφαμίδης, είναι προτιμότερο, η χρήση φαρμάκων ανοσοκαταστολής ή βιολογικών θεραπείων δεν αντενδείκνεται
στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κρυοσυντήρησης οαρίων ή εμβρίων. Στα συμπεράσματα, το υπόστρωμα των αυτοάνωσων νοσημάτων, η βαρύτητα της κλινικής εικόνας επηρεάζεται αρνητικά και σε βάθος χρόνου, η ηλικία παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην προοδευτική έκπτωση της οθικής λειτουργίας, η σημασία των θεραπείων των αυτοάνωσων νοσημάτων είναι σημαντική, αλλά δεν έχει κριτική σημασία. Η διάρκεια και η δοσολογία της θεραπείας παίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα μείωση του οθικικού δυναμικού. Τέλος, η τακτική παρακολούθηση και η ευαισθητοποίηση των γυναικών για τους δείκτες του οθικικού δυναμικού της ΑΜΗ και της AFC, κρυοσυντήρηση οαρίων είναι η θεραπεία εκλογής, εκμετάλλευση των διαστημάτων ύφεσης της νόσου και διαστημάτων ελεύθερων θεραπείας, η ποιότητα των οαρίων δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο από την εκάστοτε νόσο και τη θεραπεία, αλλά κυρίως από την ηλικία. Και η ύφεση συμπτωμάτων της νόσου αυξάνει το implantation rate και το clinical pregnancy rate, ελεύθερα από θεραπεία, και φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα αποβολών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια στιγμούλα, να μου το ξαναγυρίσετε λίγο πίσω. Θα μου το κατεβάσετε στο ευχαριστώ πολύ λίγο. Αυτή ήθελα να δείξω την τελευταία. Σήμερα είναι 29 Μαΐου και για όσους αγαπούν την ιστορία, νομίζω ότι είναι και μια ημέρα μνήμης. Για όσους αγαπάμε, και ο Γιώργος εκεί με καταλαβαίνει απολύτως, δεν πρέπει να ξεχνάμε απλώς. Έχουμε για τα... Okay. Δεν ήταν η επιλογή της τυχαία. Θα παραλάβετε όλοι οι συμμετέχοντες. Okay. Και μόνο που ο νέος πρόεδρος της Τουρκίας σήμερα θα κάνει τελετή εκεί, είναι κάτι που νομίζω τους περισσότερους μας ενοχλεί. Για να ευχαριστήσω λοιπόν αυτή την ημέρα την άσχημη, το 626 ήταν η νίκη των Βυζαντινών με την βοήθεια της Παναγίας, ένα διαβάσμα των Αβάρων. Για να αντισταθμίσω αυτή... Σας βλέπω διαβασμένη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.